Γεια, Ευτύχης εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για άλλες πηγές εσόδων μέσα από το κανάλι σου στο YouTube. Γεια σας, είμαι ο Ευτύχης Μπλέτσας, παρακολουθείτε την εκπομπή Inside YouTube και σε αυτό το βίντεο μιλάμε για το θέμα των εσόδων. Όλοι βλέπουμε το partnership, τα λεφτά που θα δώσει η Google, τα λεφτά που θα δώσει η εταιρεία από τις διαφημίσεις, αλλά παραβλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βγάλεις χρήματα από το κανάλι σου στο YouTube. Είχα κάνει ένα βίντεο πριν από αρκετό καιρό που έλεγα για τους 4 τρόπους που μπορείς να βγάλεις λεφτά στο ίντερνετ και θα κάνουμε μια μικρή επανάληψη για να καταλάβουμε πως ένα κανάλι στο YouTube δεν είναι μόνο οι διαφημίσεις τα έσοδά του. Μπορείς να έχεις κι άλλα έσοδα. Πρώτος τρόπος έξτρα για να βγάλεις χρήματα στο YouTube είναι με απευθείας χορηγίες. Μπορείς να κάνεις συνεργασίες με κάποιες εταιρείες για να σου δώσουν κάποια πράγματα ή να σου δώσουν κάποια χρήματα για να προωθήσεις κάτι συγκεκριμένο. Να κάνεις για παράδειγμα ένα βίντεο με κάποιο αντικείμενο. Ξέρετε στο κανάλι μου που έχω πολλά μαγειρικά, κάνουμε μαγειρικά βίντεο με τοποθετήσεις προϊόντων. Πολλές φορές οι εταιρείες πληρώνουν την παραγωγή. Έχουμε μια συμφωνία πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα μπορείς να βγάλεις όχι χρήματα, αλλά αντικείμενα. Μπορείς να ζητήσεις κάτι. Μπορεί να σου δώσουν κάτι. Μπορεί να σου δώσουν κάτι για να δώσεις δώρο σε ένα διαγωνισμό, ένα headset ή ένα κάτι για το κομπιούτερ σου. Ή μπορεί να είναι κάτι στον εξοπλισμό. Ή δεν ξέρω, μια κιθάρα. Δεν λέω ότι αυτό μπορεί να γίνει σίγουρα, αλλά χρειάζεται μια επικοινωνία συγκεκριμένη. Πολλές φορές είναι ένα απλό email για πρώτη γνωριμία και πολλές φορές υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που δίνουν πράγματα για διαγωνισμούς, δίνουν πράγματα για να τα χρησιμοποιείς και να φαίνονται και όσο περνάει ο καιρός αυτό θα ανεβαίνει και θα γίνεται πιο απλό και πιο εύκολο. Οι εταιρείες θα ξέρουν ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί πέρα που κάνουν βίντεο στο YouTube και αυτός έχει ένα δυνατό κανάλι, να του στείλουμε κάποια πράγματα. Αυτό λειτουργεί και όσο πηγαίνει θα λειτουργεί παραπάνω. Όταν θα έχεις ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι, μπορείς να κάνεις μια πρόταση, να πάρεις μια χορηγία για να σου δώσεις κάποια χρήματα, να κάνεις κάποια βίντεο, μια καλή παραγωγή για, που ουσιαστικά θα διαφημίζονται και αυτοί μέσα. Άρα, ένας έξτρα τρόπος για να βγάλεις χρήματα είναι με απευθείας χορηγίες, που πολλές φορές είναι αντικείμενα να πάρεις, αλλά και χρήματα σε κάποιες προχωρημένες καταστάσεις. Δεύτερος τρόπος είναι με affiliate marketing. Δεν θα σας κουράσω, δεν θα σας πω τώρα τι σημαίνει affiliate marketing. Απλώς υπάρχει ένα άλλο βίντεο με αυτό το αντικείμενο σχετικά με το affiliate marketing. Πολύ πολύ επιγραμματικά είναι όταν εγώ σας προτείνω να πάρετε κάτι, σας λέω ότι μου ρωτάτε πού το αγοράσεις αυτό Ευτύχη, το Zoom Recorder και σας λέω ότι αυτό μπορείτε να το βρείτε online σε εκείνο το κατάστημα και σας βάζω ένα συγκεκριμένο link. Αν εσείς μπείτε από το συγκεκριμένο link και αγοράσετε αυτό, παίρνω ένα ποσοστό από την πώληση. Παίρνω μια. Κάποια χρήματα από το ποσό που δώσατε, όχι τίποτα παραπάνω, από το ποσό που δώσατε το μαγαζί μου δίνει κάποια χρήματα γιατί εγώ σας έστειλα να το αγοράσετε. Αυτό λέγεται affiliate marketing, έτσι μπορείς να έχεις αρκετά έσοδα αν κάνεις πολύ στοχευμένο marketing σε συγκεκριμένα αντικείμενα και με αυτόν τον τρόπο οτιδήποτε βίντεο και αν κάνετε στο YouTube, αν έχετε κάποιο αντικείμενο το οποίο θα μπορούσε να πουληθεί ως affiliate σε κάποιο e-shop, είναι καλό να το κάνετε, έτσι, γιατί πολλές φορές σας ρωτάνε, τι κάμερα χρησιμοποιείς, τι κάνει αυτό, πού είναι το domain host εκεί πέρα που έχεις κτλ. Τι έκανες αυτό, μπορείς να στέλνεις τον κόσμο σε συγκεκριμένα link. Αυτό δεν σας λέω κάντε το ή μην το κάνετε ή είναι καλό ή είναι κακό. Σας λέω απλώς ότι υπάρχει και ότι είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να βγάλεις χρήματα στο ίντερνετ και συγκεκριμένα στο YouTube. Ο επόμενος τρόπος και ο πιο σημαντικός που θέλω να θυμάστε είναι ότι βγάζεις χρήματα με δικά σου προϊόντα και υπηρεσίες. Δηλαδή, μπορεί να βγάλεις ένα e-book, μπορεί να κάνεις ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα, μπορεί να κάνεις ένα application, μπορεί να έχεις κάποια υπηρεσία όπως κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες ή μια ομιλία ή μια παράσταση ή να είσαι κωμικός και να κάνεις stand-up. Αυτό το να σε φωνάξουν και να κάνεις ένα stand-up είναι ένας τρόπος για να βγάλεις χρήματα. Αλλά εσύ διαφημίζεσαι μέσα από το YouTube, σε βλέπουν από εκεί, σε ζητάνε, παίρνεις χρήματα από την υπηρεσία. Άρα, πολλές φορές να θυμάστε ότι στο YouTube διαφημίζεις τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σου. Και θέλω γενικά να το δείτε έτσι. Θέλω να δείτε ότι εγώ θέλω να πάω στο YouTube να χτίσω κάτι και να έχω κάποια δικά μου πράγματα. Να πουλάω κάποιες υπηρεσίες, κάποια προϊόντα. Και δεν λέω για τώρα, ιδίως αν είστε μικροί, αλλά αύριο μεθαύριο να χτίσετε κάτι που θα έχετε το YouTube όχι μόνο για να βγάζετε λεφτά από διαφημίσεις, αλλά για να προωθείτε πράγματα που κάνετε. Έχετε γράψει ένα βιβλίο, έχετε κάποιο ζωντανό πρόγραμμα, αστείο, σοβαρό, μια ομιλία, οτιδήποτε. Και μέσα από το YouTube
χρησιμοποιείτε αυτό το μέσο για να κάνετε πωλήσεις της υπηρεσίας σου και των προϊόντων σας. Ουσιαστικά, σκεφτείτε λίγο ότι αν κάνεις βίντεο για tips για το Facebook και γίνεται πάρα πολύ γνωστό στο internet marketing ότι είστε πολύ καλό στο Facebook, μετά κάποια εταιρεία μπορεί να σας λέει ότι κοιτάξτε, θέλω να συνεργαστούμε, κάνουμε αυτό application στο Facebook, χρειαζόμαστε βοήθεια για να γίνει καλύτερο, να προωθηθεί, και εκεί μπορεί εσύ σαν expert σε αυτό το αντικείμενο να τους βοηθήσεις. Δεν θα βγάλεις λεφτά από το βίντεο που έκανες με τα tips για το Facebook, αλλά από εκεί μπορεί να σε δούνε και μετά να σε προσλάβουν part-time, δεν ξέρω κάτι, για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Άρα έτσι έχεις πουλήσει τις δικές σου υπηρεσίες. Γι' αυτό το λόγο θέλω να θυμάστε ότι κάνοντας βίντεο στο YouTube δεν είναι μόνο διαφημίσεις, είναι και το affiliate marketing, είναι και απευθείας χορηγίες, είναι και τα δικά σας προϊόντα υπηρεσίες. Αυτά! Λοιπόν, ελπίζω αυτό το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο, να περνάτε τέλεια. Καλή δύναμη σε όλους. Γεια!